καλή δουλειά. Κάνεις λοιπόν τον Αχιλλέα. Τον Αχιλλέα, ναι. Έναν αθλητικογράφο. Είναι, ναι, αθλητικογράφος. Τι τύπος είναι αυτός? Είναι πολύ θετικός τύπος. Είναι έτσι στην πραγματικότητα ή κρύβει κάποιο μυστικό? Δεν είναι μυστικό αυτό που κρύβει. Κρύβει παρελθόν. Γιατί για να αποφασίσεις στα 30 σου να είσαι τόσο θετικός, κάτι σε έχει οθήσει προς τα εκεί. Δεν ξυπνά. Δηλαδή, αν είσαι θετικός στα 18-19, αποκλείεται στα 30 να είσαι θετικός. Θα την πατήσεις τη διαδρομή και μετά θα είσαι. Ποιος. Φύγε, κάνε. Όχι, σίγουρα έχει ένα παρελθόν το οποίο του έχει αλλάξει τη ζωή και έχει αποφασίσει να βλέπει τα πράγματα έτσι. Να δίνει και να βλέπει. Να βλέπει πιο βαθιά. Να βλέπει πέρα από το πρώτο και το δεύτερο επίπεδο. Και αυτό είναι εγωιτευτικό σε έναν άνθρωπο. Έχει κάτι. Και έχει ερωτευτεί την Κατερίνα Παπουτσάκη που είναι μια ηθοποιός. Την έχει πατήσει. Ναι. Την έχει ερωτευτεί, δηλαδή δεν την έχει γνωρίσει. Την έχει ερωτευτεί από τα περιοδικά και από. Ναι, δεν έχουμε δει ότι την έχει ερωτευτεί από τα περιοδικά. Κάτι έχει δει σε εκείνη. Γιατί είναι ένα πρόσωπο ο χαρακτήρας της Κατερίνας, η Φίβη, όπου είναι, το συναντάμε σε μια στιγμή της ζωής του τσακισμένο. Και το βλέπει αυτό ο Αχιλλέας. Και δεν θέλω να πω πολλά και κάτι βλέπει μέσα σε αυτό και κάπως νιώθει ότι εκεί μπορεί να υπάρξει κι αυτός. Σε ζωή τύχει αυτό στην πραγματική ζωή να ρωτήσεις μια κοπέλα μόνο από την εμφάνισή της πριν τη γνωρίσεις, πριν την πλησιάσεις και μπορέσεις και τη γνωρίσεις καλύτερα, να φας κόλμα για να πεις και να την κυνηγήσεις και μέχρι να καταφέρεις να. Όχι αυτό, αλλά μου έχει συμβεί να. Το αντίθετο. Να γοητευτώ από κοπέλα βλέποντας το σκοτάδι της. Βλέποντας αυτό το τσάκισμα που λέμε. Ναι, αυτό μου έχει συμβεί. Και. Μιλάμε για μια σειρά που το έχουμε χιλιοποιεί, ασχολείται με ένα άθλημα.